κυρία Μάρια, δείτε το έργο στα κοινά. Πώς θα πρέπει να κάνετε τόσο αυτά τα πράγματα. Ναι. Με την ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να αλλάξουμε κάτι σε αυτό το νησί που αγαπάμε όλοι μας, με έναν υποψήφιο δήμαρχο που είναι καταξιωμένος στη δουλειά του, που έχει εμπειρία, που έχει όρεξη για δουλειά και που μας εμπνέει όλους να προχωρήσουμε μπροστά. Και αυτό είναι το πρόσωπο του Ζαχαρία του Ρίγκα, έτσι. Ναι, βεβαίως. Και να κάνω γιατί με τον Ζαχαρία, λοιπόν. Γιατί επιλέξατε να κατέβετε, τι είναι αυτό που είδατε στο Ζαχαρία του Ρίγκα. Γνωρίζω τον Ζαχαρία πολλά χρόνια. Τον είχα γνωρίσει συγκεκριμένα όταν ήταν διευθυντής επίγειας εξυπηρέτησης του αεροδρομίου και μου είχε κάνει εντύπωση η ευστροφία του, η όρεξη για δουλειά και κυρίως η στοχοθεσία του, που ήθελε οπωσδήποτε με τη γνώση του να φτάσει να εκπληρώσει τους στόχους αυτούς και πράγματι τους πέτυχε και βλέπουμε πόσο πολύ καταξιώθηκε στην επαγγελματική του ζωή. Όταν αργότερα μου έκανε την τιμή να με εντάξει στην ομάδα του, διοπίστασα ότι ήταν ένας άνθρωπος που του άρεσε να ακούει, που πίστευε στην ομαδικότητα και στη συνεργασία και αν προσέξετε ο λόγος του είναι πάντοτε ενωτικός. Αντίθετα με την παρούσα δημοτική αρχή που χρησιμοποιεί έναν λόγο καταγγελτικό, διχαστικό, εμπριστικό, που σε μια μικρή κοινωνία φαντάζομαι ότι μόνο καταστροφή μπορεί να φέρει στη συνοχή του κοινωνικού ιστού. Θα επανέλθουμε σε αυτό, αλλά πρώτα θα ήθελα να γνωρίσουμε εσάς, δηλαδή να πούμε δύο λόγια για εσάς, έτσι το βιογραφικό σας, την υποψηφιότητά σας, για να σας γνωρίσουμε καλύτερα. Είμαι οδοντίατρος με ειδικότητα ορθοδοντικής. Έχω ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια με την τοπική αυτοδιοίκηση. Και ήμουνα δημοτική σύμβουλος Παπάγου Χολαργού, υπήρξα αντιπρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας που περιλαμβάνει τους παιδικούς σταθμούς, τα πολυιατρία και τα ΚΑΠΗ, υπήρξα μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και μία θέση η οποία με τίμησε πάρα πολύ και με δίδαξε πολλά πράγματα ήταν όταν αντιπροσώπευσα για 2 χρόνια τον Δήμο Παπάγου Χολαργού στις Βρυξέλλες, στα προγράμματα ΕΣΠΑ για, για τους Ευρωπαϊκούς Δήμους. Ήταν ένα πολύ μεγάλο σχολείο, γιατί εκεί διαπίστωσα πως μια πολύ καλά δομημένη μελέτη και ένα πολύ καλά δομημένο αίτημα πόσα πολλά χρήματα μπορεί να αποφέρει στο Δήμο. Επίσης να πω ότι ενώ ήμουνα στο Δήμο Παπάγου Χολαργού, αποφάσισα να κατέβω στα Κύθυρα, πρώτον διότι με ενέπνευσε ο Ζαχαρίος Σουρής και δεύτερον διότι η καταγωγή μου από τη μητέρα μου είναι τσιριγότικη. Η μητέρα μου είναι μακρύ, το γένος Σαμίου από τα Λουιζιάννικα, τα πανέμορφα Λουιζιάννικα από όπου διατηρώ και κατοικία. Από το 1996. Άρα δεν είναι η πρώτη φορά λοιπόν που ασχολούστε με τα κοινά. Όχι. Έχει όχι. Μια μεγάλη εμπειρία. Ναι, είναι πολλά χρόνια που ασχολούμαι και νομίζω ότι και με την ιατρική μου ειδικότητα που είχα επίσης θέσεις μεγάλης ευθύνης, υπήρξα διοικήτρια νοσοκομείων για 9 χρόνια. Ναι, και σε μεγάλα νοσοκομεία, ήμουνα στο Αγλαία Κυριακού, ήμουνα στην Παμακάριστο, τώρα είμαι διευθύντρια σε μια μεγάλη μονάδα υγείας. Μπόρεσα να συνδυάσω αυτούς τους 2 τομείς προς όφελος και των 2, δηλαδή έφερα κομμάτια των νοσοκομείων αυτών μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση, που είναι κάτι που μπορεί να γίνει βεβαίως και εδώ. Παραδείγματος χάρη, το τμήμα επιγόντων περιστατικών του Αγλαία Κυριακού εκπαίδευσε στους παιδικούς σταθμούς του Παπάγου Χολαργού, τους γονείς και τους εργαζόμενους των παιδικών σταθμών στην καρδιοαναπνευστική ανάνυψη, στην ΚΑΡΠΑ, και στην παροχή πρώτων βοηθειών, γεγονός που έκανε τους γονείς να αισθάνονται ασφαλείς όταν τα παιδιά τους ήταν μακριά τους μέσα στους παιδικούς σταθμούς. Επίσης ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι και θέλω να το πω, παρότι δεν φαίνεται να είναι συναφές αλλά πιστέψτε με ότι απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, ήταν του να κάνουμε έλεγχο και διάγνωση στα παιδιά από την προσχολική ηλικία μαθησιακών δυσκολιών και δυσλεξίας με το τμήμα της κοινωνικής αναπτυξιακής παιδιατρικής του Αγλαία Κυριακού. Ξέρετε κύριε Πολίτη, η δυσλεξία και οι μαθησιακές δυσκολίες κάποια φορά ανακαλύπτονται στα παιδιά στο 2ο-3ο χρόνο του δημοτικού σχολείου.
είναι αυτά τα γνωστά μας τεμπέλικα παιδιά, θεωρούμενα τεμπέλικα παιδιά, που δυσκολεύουν τους γονείς και τους δασκάλους, και αν έχουν διαγνωστεί από πολύ νωρίς, από τον παιδικό σταθμό παραδείγματος χάρη, και τα παιδιά μπορούν να ξεπεράσουν ευκολότερα το θέμα τους και να ακολουθήσουν τα υπόλοιπα παιδιά, και οι γονείς να αισθάνονται ανακουφισμένοι ότι τα παιδιά τους μπορούν να συνεχίσουν κανονικά τη σχολική τους ζωή. Έτσι. Την υγεία στα κύτταρα πώς τη βλέπετε, κυρία Κουστάκη? Έχουμε ένα πανέμορφο και σύγχρονο νοσοκομείο. Υπάρχει ένα πανέμορφο και σύγχρονο νοσοκομείο με τα προβλήματα που έχουν όλα τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Υπάρχει έλλειψη ιατρικού προσωπικού, υπάρχει έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού. Αυτό όμως το αντιμετωπίζει όλη η Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, ακριβώς, από εκεί και πέρα πιστεύω ότι και η νέα, ο νέος υπουργός έχει πάρει πάρα πολύ σοβαρά τα θέματα αυτά, και θέλω να ελπίζω ότι με την πίεση της Δημοτικής Αρχής, δεδομένου ότι το νησί είναι και κάτι πιο ιδιόρυθμο από ένα νοσοκομείο στην πόλη, το νησί πρέπει να παρέχει τη μεγαλύτερη δυνατή αίσθηση ασφάλειας στους κατοίκους του. Επομένως θεωρώ ότι με την πίεση της Δημοτικής Αρχής και με μια καλή εξήγηση στο Υπουργείο θα μπορέσουμε προφανώς να το στελεχώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Η αγάπη σας λοιπόν για το πανέμορφο νησί σας όφησε σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές να κατέβετε ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος από την παράταξη Όλοι Μαζί Κίτρινα Αντικίτρινα με τον κύριο Ζαχαρία Σουλή. Αυτό γράφεται εδώ στο βιογραφικό σας. Αγαπάτε το νησί και έχετε όρεξη λοιπόν για δουλειά να προσφέρετε. Να προσθέσω ότι όχι μόνο ως αυτοδιοικητικός, αλλά ελπίζω, να είμαστε γεροί πρώτο ο Θεός, ότι θα ασχοληθώ με μια επιχειρηματική κίνηση που ετοιμάζω κάτω στο Διακόφτη. Στο ωραίο Διακόφτη. Και το οποίο είναι ένας συνδυασμός επιχειρηματικότητας με συνδυασμό αγροτουρισμού, που σημαίνει ότι θα υπάρχει μια συνεργασία με τοπική πρωτογενή παραγωγή, κάτι που θεωρώ ότι θα έπρεπε να επεκταθεί στο νησί, γιατί εάν εισπράττουμε εντός εισαγωγικών στηριζόμενοι στο νησί και στην ομορφιά του νησιού, θα πρέπει να γυρίζει κάτι πίσω και σε αυτό το νησί. Να σας ευχηθούμε από το τίγετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε το νησί μας. Η ερώτηση που θα σας κάνω είναι αν όλα αυτά τα χρόνια πώς θα μου τα χαρακτηρίζετε που είμαι στο δημόνι του Δήμου, ο νύν δήμαρχος, ο κ. Στράδιο Τσακαλάκης. Αν έγιναν έργα κατά τη γνώμη σας ή αν δεν έγιναν, εκεί ήταν αυτό που θα έπρεπε να γίνει και δεν έχει γίνει πάνω στα κύτταρα. Και μετά θα ήθελα να μου πείτε και από τις περιοδίες που κάνετε όλο αυτό το καιρό στα χωριά, τι είναι αυτά που σας λένε οι κάτοικοι, τι σας επισημάνει. Με τον Ζαχαρία έχουμε γυρίσει πολλά χωριά και η γενική αντίληψη, ακριβώς όπως μας μεταφέρει τη φράση, είναι ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Εγώ επειδή έχω εν πάση περιπτώσει υπηρετήσει σε Δήμο, δεν θέλω να έχω αυτή τη μηδενιστική άποψη. Δεν μπορεί να μην έχει γίνει τίποτα. Το θέμα είναι όμως ότι εάν αυτό που έχει γίνει, εάν αυτά τα 75 εκατομμύρια που ο κύριος Χαρχαλάκης έχει φέρει στο νησί, γιατί πιστεύω ότι τα έχει φέρει, εάν από αυτά τα 75 εκατομμύρια έχει φτάσει κάτι στην καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι για να λένε δεν έγινε τίποτα, δεν το έχουν δει. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι μια κοινή ομολογία του ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Θεωρώ ότι δεν έχει φτάσει στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η καθημερινότητα που είναι το παν. Που είναι το παν. Και ξέρετε, στην περιοδία αυτή στα χωριά ήταν θλιβερό το να ζητάνε οι άνθρωποι τόσο αυτονόητα πράγματα. Αυτονόητα, δηλαδή, ας πούμε. Τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι? Να μπαίνουν στο σπίτι τους, να ανοίγουν τη βρύση τους και να έχουν νερό. Και καθαρό πόσιμο νερό. Να είναι έξω στο δρόμο μία λάμπα το βράδυ να τους φέγγει να μην σκοτωθούν. Ο δρόμος έξω από το σπίτι τους να μην έχει λακκούβες, πέτρες και λάσπες. Να έχουν μια αποχέτευση που εξασφαλίζει την αξιοπρέπειά τους. Να μπορούν τα παιδιά τους και οι ίδιοι να έχουν χώρους ψυχαγωγίας. Να μπορούν τα παιδιά τους να πηγαίνουν σε ασφαλή σχολεία. Ξέρετε, οι πολίτες, κύριε πολίτη, έχουν την αίσθηση
ότι, και ήταν πάρα πολύ επίσης θλιβερό το να συγκρίνουμε μια καλή και μια κακή χρονιά νερού με το πόσες μέρες μείναμε χωρίς νερό. Δηλαδή έβλεπες τώρα ανθρώπους να σου λένε, ναι μωρέ εντάξει ξέρεις όμως πρόπερση είχαμε μείνει 2 εβδομάδες, πέρυσι μείναμε 10 μέρες, φέτος μείναμε 3-4 μέρες και είμαστε ικανοποιημένοι. Δεν ξέρει ο πολίτης αυτού του τόπου κάτι πολύ βασικό. Υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία η οποία καθορίζει ότι το νερό είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ζωής. Πάνω σε αυτή την ευρωπαϊκή οδηγία έχει στηθεί το ψήφισμα 64-292 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που καθορίζει το νερό ως ανθρώπινο δικαίωμα και μάλιστα επιλέξει αναφέρει ότι πρόκειται για εμβληματική σημασία σε ανθρώπινο δικαίωμα γιατί πάνω του κουμπώνουν τα υπόλοιπα, δηλαδή η ζωή, η επιβίωση, η υγιεινή και η αξιοπρεπής διαβίωση. Έτσι. Λοιπόν, ζούμε σε έναν ευλογημένο τόπο που έχει νερά. Πόσα νησιά έχουν τα νερά που έχουμε εμείς. Έχει έρθει κλιμάκιο υπηρεσίας εγγύων βελτιώσεων της περιφέρειας Αττικής με την οποία συναντήθηκε ο υποψήφιος δήμαρχος ο κύριος Ζαχαρίας Ουρής μαζί με τη γεωπόνο του συνδυασμού. Και μας είπαν ότι στο χάρτη της υδρολογικής δυναμικότητας των κυθύρων τα κύθυρα είναι πράσινα. Δηλαδή έχουμε πολύ και καλό νερό. Όμως οι έντονες βροχοπτώσεις όσον αφορά στα επιφανειακά ύδατα καταλήγουν στη θάλασσα. Εμείς λοιπόν αυτή η παρούσα δημοτική αρχή τι έχει κάνει? Δασεμένα λαγκάδια, στερεμένα πηγάδια, αφαλατώσεις πανάκριβες που επιπλέον δεν λειτουργούν. Έχει κάνει γεωτρήσεις άναρχες που δεν οδήγησαν πουθενά. Ξέρετε κύριε πολίτη, υπάρχει μια συγγραφέα η Ρίτα Μάε Μπράουν η οποία έχει ορίσει την παράνοια ως την επανάληψη της ίδιας ακριβώς ενέργειας περιμένοντας διαφορετικό αποτέλεσμα. Όσο λοιπόν τρυπάμε το νερό, όσο τρυπάμε το νησί, υπεραντλώντας υπόγεια ύδατα που δεν ανανεώνονται και αλλοιώνουν το χαρακτήρα της αειφορίας, δεν μπορούμε να περιμένουμε ένα άλλο αποτέλεσμα. Οι δικές σας προτάσεις για το θέμα του νερού, ποιες είναι, κύριε Μητσάκη, τι έχετε στο πρόγραμμα? Ο κύριος Ουρής, το 2016 που ήταν δημοτικός σύμβουλος, είχε προσυπογράψει το master plan του Δήμου. Για να το προσυπογράψει και να το επικαλείται τώρα σημαίνει ότι ήταν αυτό που θα έπρεπε να έχει εφαρμοστεί για να λυθεί το πρόβλημα του νερού. Στα κύθυρα λοιπόν έχουμε λεκάνες απορροής επιφανειακών υδάτων πολλές. Έχουμε την κοιλάδα της Παλιόπολης με 3 ποτάμια. Έχουμε τη λεκάνη του Λιβαδιού. Έχουμε τη ρηματιά του Καραβά. Έχουμε τη ρηματιά του Μιλοποτάμου. Έχουμε τη λεκάνη του Νότιου Ποταμού που καταλήγει στο φαράγγι της Κακιάς Λαγκάδας. Έπρεπε λοιπόν να έχουν φτιαχτεί μικροφράγματα. Υδατοδεξαμενές που να μπορούν να δεσμεύουν τα επιφανειακά ύδατα και να εμπλουτίζουν τον υδροφόρο ορίζοντα. Χρειάζεται ένας τοπικός οργανισμός που, όπως γίνεται σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, που να ελέγχει αυτή τη δραστηριότητα η οποία χρηματοδοτείται 100% από το ΕΣΠΑ. Εάν λοιπόν υπήρχε αυτός ο έλεγχος, δεν θα έβγαινε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος στη δική σας εκπομπή στο debate να πει ότι το 40% του νερού χάνεται ή κλέβεται. Αυτό κύριε πολίτη θα πρέπει να βγουν, να κοιτάξουν στα μάτια τους 500 καλλιεργητές που καλλιεργούν αυτή τη στιγμή 12.000 στρέμματα στα κύθυρα και να τους κοιτάξει στα μάτια και να τους πει πώς αυτοί οι άνθρωποι με άνυδρες καταστάσεις και με άγριες καιρικές συνθήκες μπορούν να συγκρατήσουν μια πρωτογενή παραγωγή που θα τους αφήσει μια σύμφορη εκμετάλλευση. Ας βγουν λοιπόν να τους πούνε ότι μας συγχωρείτε, αλλά το 40% του νερού χάνεται ή κλέβεται. Ξέρετε, μας χαρακτήρισε ο κύριος Χαχαλάκης ως μαθητευόμενους μάγους. Για μας λοιπόν που έχουμε σπουδάσει, που έχουμε δουλέψει, που αγωνιούμε για την καθημερινότητά μας, το μαθητευόμενος είναι τίτλος τιμής γιατί η μάθηση απαιτεί εξέλιξη και βελτίωση. Το κακό λοιπόν κύριε Χαχαλάκη δεν είναι να είσαι μαθητευόμενος. Το κακό είναι να είσαι μάγος. Διότι όσο έμπειρος μάγος και να είσαι, χορεύοντας γύρω-γύρω από μια φωτιά και φυσώντας τα σύννεφα να συγκρουστούν για να βρέξει, δεν πρόκειται να γεμίσει τον υδροφόρο ορίζοντα. Η μαγεία είναι η τεχνογνωσία, η όρεξη για τη δουλειά και η αγάπη για τον τόπο. Αυτά είναι τα μαγικά συστατικά για λύσεις. Να σταθούμε λίγο και στην ποιότητα του νερού. Σίγουρα τα είδατε κι εσείς.
ότι για τις βρύσες κάποιες φορές έβγαινε ένα καφέ χρώμα. Βεβαίως. Έχουμε αναρτηθεί και πολλές φωτογραφίες όλο το καλοκαίρι. Χθες που είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Παναγιώτη Σαββιώτη, μας είπε ότι δεν πρόκειται για λάσπη, απλά ότι έχει πολύ σίδηρο το νερό, είναι σιδηρούχο και παίρνει αυτό το χρώμα. Σε κάποιες περιοχές όντως είναι σιδηρούχο το νερό. Και εκεί όμως μπορεί να γίνουν ενέργειες bypass και να πάει μια άλλη ποιότητα νερού. Όχι, υπάρχει νερό με πολύ λάσπη και θα επανέλθω στο πρώτο που είπα ότι ακριβώς αυτό το νερό είναι η καταπάτηση του ανθρωπίνου δικαιώματος όλων αυτών των κατοίκων. Θα πρέπει επιτέλους να καταλάβει η Δημοτική Αρχή ότι το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα και όχι ευγενική χορηγία του κάποιου αρμόδιου αντιδημάρχου. Πάμε τώρα στο οδικό δίκτυο, ένα άλλο μεγάλο θέμα στο νησί μας. Πώς το βλέπετε το οδικό δίκτυο του νησίδων? Το οδικό δίκτυο θα το δω όχι ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος, θα το δω σαν γονιός. Σαν γονιός που τα παιδιά μου μεγάλωσαν εδώ από 2 χρονών και η αγωνία μου όταν έγιναν έφηβοι ήταν να μου ζητήσουν μια μηχανή ή ένα αυτοκίνητο για να κυκλοφορήσουν σε αυτούς τους δρόμους. Και ρωτάω τους γονείς, όταν τα παιδιά σας είναι έξω σε αυτούς τους δρόμους, αισθάνεστε ήσυχοι και ασφαλείς? Σε αυτό το δικό δίκτυο, το στενό, χωρίς διαγράμμιση, χωρίς φωτισμό, που τα φυτά έχουν φτάσει σχεδόν μέχρι τη μέση, πώς μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς αυτοί οι άνθρωποι? Το καλοκαίρι δεν μπορείς να περάσεις. Δεν αφήνω συγκεκριμένα κομμάτια όπως είναι ας πούμε το καψάλι, που αν έχεις την ατυχία να περνάει και ένα πούλμαν δεν κατεβαίνεις ποτέ. Γενικά υπάρχει μια εγκατάλειψη. Τα σχέδια βέβαια του Ζαχαρία είναι να δοθεί προτεραιότητα στο δρόμο της πλατείας Άμμου και του Καψαγλίου για να μπορέσει να αποσυμφορηθεί η κατάσταση. Και βέβαια εκτός από τα μεγάλα αυτά έργα τα οδικά θα πρέπει να δούμε και μέσα στα χωριά τα μικρά οδικά δίκτυα ακριβώς που δυσκολεύουν την καθημερινότητα των ανθρώπων. Λακκούβες, κακοτεχνίες, έχω καθιζήσει κακής κατασκευής προφανώς και ποιότητας άσφαλτος που καθιζάνει με ένα βαρύ όχημα, τυχεία πεσμένα, γενικά είναι προβληματικά. Έχετε προτάσεις για αυτά όλα στο συνδυασμό σας? Έχετε πρόγραμμα? Βεβαίως έχουμε πρόγραμμα και εκεί θα ενεργοποιηθούν πολλοί και οι τοπικοί σύμβουλοι, στους οποίους θα επαναφέρουμε την πάγια προκαταβολή η οποία τους κόπηκε και τους έκοψε τα χέρια. Πόσα χρήματα μιλάμε? Είναι 1.000 ευρώ το μήνα, τα οποία όμως είναι ανανεώσιμα. Θα το επαναφέρουμε, είναι δέσμευση του κυρίου Σουρή. Βεβαίως, διότι αυτό σας λέω είναι 1.000 ευρώ το οποίο ανανεώνεται. Δηλαδή, ό,τι βγάζεις ξανατοποθετείται. Με αποτέλεσμα να έχουμε τουλάχιστον 12.000 ευρώ κάθε χρόνο. Δηλαδή είναι ένα ποσό που μπορεί να αντιμετωπίσει πάρα πολύ καλά τα μικροπροβλήματα που δημιουργούνται καθημερινά στα χωριά. Λοιπόν, είπαμε για το δικό μου δίκτυο, είπαμε για το νερό, να πάμε τώρα και για τα απορρίμματα. Είναι ένα άλλο αυτό θέμα. Βλέπαμε καθημερινά φωτογραφίες πάλι για καλοκαιρία του Διαϊκού, όλο το καλοκαίρι. Σκουπίδια, νερό και δρόμος. Λοιπόν, αυτά τα τρία πέρα. Για τα σκουπίδια, θα το προχωρήσω πάλι λίγο πιο κάτω από την άποψη ότι είχε γίνει πια καθημερινότητα οι κάδοι που ξεχυλίζουν. Ναι, καθημερινά είχαμε τέτοια θέματα. Καθημερινά, βρωμιά παντού, κάδοι οι οποίοι και όταν αδειάζουν δεν πλένονται, δεν απολυμένονται, είναι χρόνια ίδιοι. Δεν έχει γίνει απολύμανση. Βεβαίως. Με τα προσχήματα ότι τη μια φορά δεν μπορεί να μπει το μεγάλο φορτηγό μέσα το απορριμματοφόρο, την άλλη δεν έχουμε οδηγό, υπάρχουν πολλά προσχήματα. Όντως κάποια από αυτά είναι πραγματικά. Όμως ο κόσμος δεν τον ενδιαφέρει εντός εισαγωγικών ποιο είναι το πρόβλημα του Δήμου. Ο κόσμος θέλει να έχει καθαριότητα. Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να παρέχει καθαριότητα στους ανθρώπους. Και όταν σας είπα θα το προχωρήσω πιο κάτω, δεν είναι το αισθητικό, δεν είναι η μυρωδιά. Είναι ότι πλέον ο κόσμος κλείνει την πόρτα του κάθε φορά που μπαινοβγαίνει για να μην μπουν τα ποντίκια μέσα. Μας έλεγαν ότι στην Αγία Πελαγία, στην Παιδική Χαρά, τα παιδάκια κυνηγούσαν τα ποντικάκια για να παίξουν. Δηλαδή εδώ πλέον. Ναι. Όμως τα παιδιά μαζεύονται εκεί, ξέρετε, και γύρω από μια κλειστή παιδική χαρά τα παιδάκια γυρίζουν εκεί. Εδώ δηλαδή τίθεται και θέμα δημόσιας υγείας πλέον.
Ναι, αυτό με τα ποδήλατα μας το έχουν ξαναπεί εδώ σε εκπομπή. Ότι πραγματικά ήταν ποδήλατα και γύρω από τα σκουπίδια και σε άλλα τα σημεία. Βεβαίως. Όσο αληθεύουν όλα αυτά. Βεβαίως. Αλλά αφού το λέτε το διευθυντάμε και εσείς, δεν έχετε να πείτε ψέματα, δεν έχετε λόγο. Όχι, βέβαια. Εξάλλου είναι κάτι, ξέρετε, που φαίνεται, δεν είναι να του πεις ψέματα. Τα ποντίκια είναι ποντίκια. Λοιπόν, και... για όλα αυτά και εσείς για το συνδυασμό σας, τι έχετε για το θέμα του. Κοιτάξτε, στους βασικούς τουριστικούς προορισμούς, η ιδέα είναι της υπογειοποίησης των κάδων. Πολύ καλό ακούγεται αυτό. Που θα, έτσι κι αλλιώς και παντού στους μεγάλους δήμους αυτό υπάρχει. Αλλά δεν είναι και εύκολο να γίνει, έτσι. Είναι δύσκολο. Νομίζω ότι έχει γίνει απόπειρα να γίνουν πολύ πιο δύσκολα έργα και... Ναι, νομίζω ότι αυτό θα ήταν μέσα από τα πιο εφικτά που θα μπορούσαν να έχουν γίνει. Ώστε να διατηρηθούν καθαροί. Και βεβαίως μετά, τοπικά μέσα στα χωριά, όσο μπορούμε μικρότερους, πιο ευέλικτους κάδους, να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν μια καθαριότητα έξω από την πόρτα τους. Ξέρετε, κύριε Πολίτη, σε ένα νησί που η βαριά βιομηχανία του είναι ο τουρισμός, θα πρέπει να υπάρχει ένα στρατηγικό σχέδιο. Δεν μπορεί να ζητάμε τουρισμό ο οποίος θα έρχεται με ένα προβληματικό ακτοπλοϊκό πρόγραμμα, με ένα προβληματικό αεροπορικό πρόγραμμα, να φτάνει σε ένα λιμάνι που επί 10 χρόνια λέμε ότι δεν είναι νομιμοποιημένο. Ότι είναι παράνομο. Ότι είναι παράνομο όταν τόσες παρατάσεις του νόμου περί τακτοποίησης αυθαιρέτων έχουν τακτοποιήσει και το τελευταίο κοτέτσι στην Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν ένα λιμάνι το οποίο είναι παράνομο και το οποίο είναι έρμεο στην επιθυμία κάποιου να πάει να το καταγγείλει σε μια εισαγγελική αρχή. Και αυτή η εισαγγελική αρχή θα είναι υποχρεωμένη να το κλείσει ως παράνομο. Έτσι, που σημαίνει ότι θα αποκοπεί το νησί από τον υπόλοιπο κόσμο. Έρχεται λοιπόν αυτός ο τουρίστας σε αυτό το λιμάνι ή σε αυτό το κοντό αεροδρόμιο. Και μετά τι αντιμετωπίζει. Περνάει μια γέφυρα με τις μπετόβεργες να είναι μέσα στη θάλασσα, φτάνει σε ένα παραλιακό μέτωπο του Διακοφτιού που είναι ένα μαγικό μέρος που είναι η Καραϊβική των Κυθυρών, σε ένα μέρος που είναι με λάσπη. Μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα ήταν και η μέρα προφανώς που είχαν πάει τα βιτιοφόρα να διάσουν τους βόθρους και είχε κάνει και λιμνούλες με βοθρολίματα μέσα στην παραλία που μύριζε, ναι, και μύριζε και πάρα πολύ άσχημα. Κατόπιν λοιπόν έχουν να πάρουν το δρόμο χωρίς φωτισμό, χωρίς διαγράμμιση. Χρειάζεται ένα στρατηγικό σχεδιασμός. Ο τουρισμός πλέον είναι προϊόν. Είναι προϊόν που θέλει ένα master plan, που θέλει μια στοχοθεσία, που πρέπει να επιτευχθούν στόχοι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι για να πετύχουμε, αν θέλουμε, ένα τουρισμό 4 εποχών και όχι 60 ημερών. Ζούμε σε ένα σκληρά ανταγωνιστικό περιβάλλον. Έχουμε δίπλα μας την Ιταλία, την Ισπανία, έχουμε δίπλα μας μια Τουρκία που το Bodrum, η δική μας Αλικαρνασσός, έτσι, έχει μαρίνες πολυτελέστατες που τραβάνε τον πλούτο όλων των σκαφών και των πλουσίων του κόσμου. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε εδώ? Μαρίνες δεν έχουμε. Μιλάμε για κρουαζιέρα, μα ξέρουμε τι είναι η κρουαζιέρα. Η κρουαζιέρα είναι μέρος χάραξης μιας εθνικής πολιτικής για τις κρουαζιέρες που ανήκει στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό IMO. Όταν λέμε κρουαζιέρα πλέον, εννοούμε υποδομές λιμένων συγκεκριμένων να υποδεχθούν συγκεκριμένες διαστάσεις πλοίων και να υπάρχει αναλογία πληθυσμού που μπορεί να δεχθεί τους επισκέπτες αυτούς, τη λεγόμενη φέρουσα ικανότητα τουριστικού προορισμού. Ακόμη μετράνε και τα αξιοθέατα που υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο, ώστε να διοχετευτούν οι τουρίστες. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι το λίγο κρασί, λίγη θάλασσα και το αγόρι μου έχει πεθάνει ανεπιστρεπτή, έτσι. Τώρα δεν μπορούμε να λέμε πολιτική κρουαζιέρας επειδή έχουμε θάλασσα, προβλήτα και ένα κάγκελο. Θα πρέπει πλέον να σοβαρευτούμε και να τα κοιτάξουμε όλα πλέον με τις προκλήσεις των καιρών. Νομίζω έχετε το πρόγραμμά σας για μαρίνες. Έχουμε πρόγραμμα για μαρίνες. Το καλοκαίρι πώς πήγε, κύριε Τσάκη? Ήταν μια καλή τουριστική σεζόν, καλή. Νομίζω ότι ήταν μια καλή τουριστική σεζόν και τα Κύθυρα είναι από εκείνα τα μέρη που θα έχουν τουρισμό. Σας είπα ότι έχουν τον τουρισμό όμως επειδή έχουμε τη θάλασσα, τον ήλιο και εξαιρετικά περιποιητικούς ανθρώπους.
θα μπορούσαν να γίνουν πολλά παιδιά. Έτσι. Δεν... Πιο μεγάλη τουριστική σεζόν. Αυτό. Αυτό. Αυτό που ζητάνε όλοι. Αυτό. Πρέπει να μεγαλώσει η τουριστική σεζόν. Και όχι μόνο 30 μέρες. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο. Βλέπω εδώ ένα δελτίο τύπου δικό σας. Ο κύριος Αχελάκης σας επιτρέπει, η κυρία. Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Χαρχαλάκης μου επιτέθηκε εντός εισαγωγικών, τώρα ξέρετε στην πολιτική ζωή του τόπου τώρα τέτοιες εκφράσεις δεν είναι απαραίτητες, για κάποια πληροφορία που έδινα στις κάρτες μου. Είχα ενημερωθεί, βεβαίως, είχα ενημερωθεί ότι θα είναι έτσι η εκλογική διαδικασία, η οποία όμως ανήκε σε μια προηγούμενη εγκύκλιο πριν έρθει η διευκρινιστική. Δεν πάβει να είναι λάθος, γιατί θα πρέπει να παραδεχόμαστε τα λάθη μας και να τα διορθώνουμε. Σωστό. Όμως ήταν ένα λάθος το οποίο δεν επηρέαζε το αποτέλεσμα, διότι λιγότεροι σταυροί δεν επηρεάζουν. Αυτό που με στεναχώρησε ήταν ότι ο κ. Χαρχαλάκης θα προτιμούσε να έχει επικεντρωθεί στο βιογραφικό μου και όχι σε αυτό και να το χρησιμοποιήσει ως να χτυπήσει το συνδυασμό, γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να το διορθώσει, να γράψει το σωστό τρόπο ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος και οι ψηφοφόροι και να ολοκληρωθεί το θέμα εκεί. Να σταθώ και εκεί. Τις τελευταίες μέρες θα είδατε και εσείς ότι έχουν βγει τα μαχαίρια πραγματικά, καταγγελίες. Δεν ξέρω αν αυτό. Εγώ θα σχολιάσω μόνο αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι καταγγελτικός λόγος, απειλές, γενικά ένας εκνευρισμός που υψώνει τους τόνους, δεν θα έπρεπε να υπάρχει, κυρίως δεν θα έπρεπε να υπάρχει σε μια τόσο μικρή κοινωνία που όλη η έννοια μας και η αγωνία μας είναι η πρόοδος του νησιού. Λίγα 24 ώρα έχουν απομείνει εξάλλου. Είστε αισιόδοξοι, κυρία Κυριακή, βλέπετε ότι θα τελειώσουν όλα την Κυριακή ή θα πάμε σε δίτα γύρω? Δεν θα ήθελα να το σχολιάσω αυτό. Θα ήθελα να σας πω ότι η επιθυμία μου θα ήταν αυτή. Ναι. Όμως κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το αποτέλεσμα, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα βγάλει η κάλπη. Κάλπη είναι κάλπη. Έτσι. Όμως η επιθυμία μας είναι να τελειώσει αυτό την πρώτη Κυριακή και το νησί να μπει πλέον σε μια τροχιά ανάπτυξης και να προχωρήσει μπροστά. Αισιόδοξη είμαι, αν δεν ήμουν δεν θα πήγαινα από την αρχή στον κύριο Σούρη. Πάρα πολύ ωραία. Το μήνυμά σας τώρα προς το ακροατήριό μας, εκτός αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο. Το μήνυμά μου στο ακροατήριό σας είναι να μας βοηθήσει να φέρουμε την αλλαγή στο νησί. Να μην φοβηθεί την αλλαγή, να μην περιοριστεί στο μικρό κόσμο του, τις μικροφιλίες του, τα μικροσυμφέροντά του, τις μικροδεσμεύσεις του. Πρέπει να μας εμπιστευτεί, να εμπιστευτεί ένα συνδυασμό που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα της πρωτογενούς και επιστημονικής, του επιστημονικού τομέα, που θα μπορέσει να δώσει λύσεις και να βοηθήσει τον τόπο. Ξέρετε, κάποιες φορές οι λύσεις στα καθημερινά προβλήματα είναι πολύ πιο απλές από αυτά που νομίζουμε. Κάποια φορά φτάνει να περάσεις από το χωριό, να πεις μια ζεστή καλημέρα, να χτυπήσεις τον άλλο στον ώμο και εκείνος να καταλάβει ότι τον έχει στο μυαλό σου, ότι δεν είναι ένα χαρτί πεταμένο στο σιρτάρι ενός δημοσίου υπαλλήλου. Να ξέρει ότι τον νοιάζεσαι και ότι θα το, όποτε μπορέσεις θα του το πραγματοποιήσεις αυτό που θέλει. Για αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν που θέλουμε εμείς να περνάμε από τα χωριά, να χαμογελάμε, να πίνουμε τσίπουρα μαζί, να τρώμε μαζί, να τους χτυπάμε στην πλάτη και να είμαστε οι φίλοι τους και οι άνθρωποι που νιώθουν ότι, ότι είμαστε δίπλα τους ανά πάσα στιγμή. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ σας ευχηθώ καλή επιτυχία να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα ήθελα να ξανακάνουμε κουβέντα μετά τις εκλογές. Πρώτο Θεός, ελπίζω να κάνουμε κουβέντα από άλλη θέση πια και να έχουμε εδώ και τον πλέον τον Δήμαρχο Κυθήρων, τον κύριο Ζαχαρία Σουρή. Ωραία. Να είστε καλά. Καλό αγώνα. Εξάλλου λίγες ώρες έχουν απομείνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά.